την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραμερίσει, όπως είπε, για να περάσει η ανανέωση στο ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε κλειδονισμούς, με το κόμμα και υποψήφιους αρχηγούς να βαδίζουν ήδη στην επόμενη μέρα, χωρίς όμως βηματισμό μέχρι αυτή την ώρα. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος, ότι αυτή η απόφαση είναι και για μένα, έχει και για μένα ένα στοιχείο οδύνης, όπως θα είχε και για τον καθένα. Έχει όμως και ένα στοιχείο προσωπικής πρόκλησης. Οι εξελίξεις στο κόμμα της κεντροαριστεράς μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από το τιμόνι εγκαθιδρύουν μια νέα πραγματικότητα που περιλαμβάνει εσωκομματικές διαδικασίες μέσω των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να περάσει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις που είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι ευρωεκλογές. Μετά το αρχικό σοκ που όλοι υποστήκαμε ανθρώπινα και την συγκίνηση όλων εμάς που πιστέψαμε, ακολουθήσαμε και τρέξαμε στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί με τον Αλέξη και δώσαμε μάχες για μια προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου με ήθος, αξιοπρέπεια, χωρίς διαπλοκή και πελατειακό κράτος. Κοιτάμε όλη την επόμενη μέρα. Το πολιτικό του κεφάλαιο προφανώς του Αλέξη του Τσίπρα δεν έχει τελειώσει. Κλείνει ένας κύκλος προσωρινά, το επαναλαμβάνω, και ανοίγει ένας νέος. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και παραμένει ένας ηγέτης και ένα κεφάλαιο για την κέντρο αριστερά. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα είναι ξυλαστήριο θύμα όχι μόνο των καιρών αλλά και των ίδιο του των συνεργατών που θεωρώ ότι δεν στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2006, στα 32 του χρόνια, στηρίχθηκε από το συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου ως υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας και λίγα χρόνια μετά, το 2008, εξελέγει πρόεδρος. Μέχρι την 29η Ιουνίου 2023, η παρουσία του στα πολιτικά δρόμενα της χώρας έκρυβε πολλές ιστορικές στιγμές, μεγάλες νίκες και αντίστοιχα ήττες, ακόμη και στην Κρήτη, με την οποία ανέπτυξε δεσμούς. Ήταν μια γενναία απόφαση, μια σπουδαία απόφαση ενός σπουδαίου ανθρώπου. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί και τη χώρα αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση που θα επιλέξει και που θα επιλέξει και το κόμμα. Από την ομιλία του το 2011 στην πλατεία των Λιονταριών στο Ηράκλειο. Πολίτες του Ηρακλείου, γνωρίζετε ότι εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε αυτάρεσκα. Μέχρι την τελευταία του ομιλία, λίγα 24 ώρα πριν την κάλπη της 25ης Ιουνίου. Το οφείλουμε στην προοδευτική παράταξη, στους προοδευτικούς πολίτες, αλλά κυρίως στην κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας συνδέθηκε με το νησί που το επεφύλαξε τον Ιανουάριο του 2015, ποσοστά από 39,55 μέχρι 47,85% και με λίγα χρόνια απόσταση, τον Ιούλιο του 2023, από 14 έως 20%. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, είμαστε όρθιοι. Θα παραμείνουμε πιστοί στις ιδέες και στις αρχές μας. Θα παλέψουμε για αυτές. Και νομίζω ότι όσοι βιάζονται να προεξοφλήσουν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ θα διαψευστούν πάρα πολύ σύντομα. Εκτιμώ ότι μέσα στον Ιούλιο θα εκλεγεί ο καινούριος ή η καινούρια πρόεδρος. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, και αλλά ούτε και να υπερεκτιμήσω κάποιον, να θυμίσω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας όταν εκλέχθηκε, ο πολλής κόσμος δεν ήξερε την ηγετική του φυσιογνωμία. Στην Κρήτη επέλεγε να βρεθεί ανατακτά χρονικά διαστήματα και όχι μόνο στο πλαίσιο των πολιτικών του επισκέψεων. Όπως το 2019, που με ένα στενό κύκλο δικών του ανθρώπων και από την Κρήτη, έκανε Πάσχα στο Ροδάκινο. Κι αν το κεφάλαιο στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το έκλεισε υπό το βάρος των εκλογικών αποτελεσμάτων, αυτό που σίγουρα, όπως είπε, δεν θα κλείσει, είναι ό,τι έχτισε με τόπους όπως η Κρήτη, που όπως ο ίδιος είπε λίγο πριν από τις εκλογές της 24 Ιουνίου, πάντα θα επιστρέφει. Εάν την Κυριακή της 25ης Ιουνίου, με αυτό κλείνουμε, παρόλα όσα πιστεύετε, δεν ξαναβαφτεί ο χάρτης ροζ στην Κρήτη. Διακοπές θα έρθετε ή θα θεωρείτε ότι είστε persona non grata? Θα έχω έναν ακόμα λόγο περισσότερο για να έρθω διακοπές στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην βαφτεί ροζ όμως.